κατάσταση δεν έχει διαφοροποιηθεί από ό,τι ήταν πέρσι. Εμείς προσπαθώντας πάντα να κάνουμε ένα βήμα μπρος, είχαμε προειδοποιήσει ότι η κατάσταση δεν θα αμβληθεί καθόλου τους χειμερινούς μήνες. Τουναντίον λέγαμε ότι θα έχουμε μεγάλες ροές μεταναστών και τους χειμερινούς μήνες, ότι ο καιρός δεν θα εμπόδιζε τον κόσμο αυτό να έρθει στον δρόμο που έχει χαράξει για τη Δύση. Πάλι για μια ακόμα φορά βρεθήκαμε να αντιμετωπίζουμε το τεράστιο πρόβλημα που έχει η περιοχή των Δωδεκανήσων, διαχρονικά αυτό βέβαια, της υποστελέχωσης όλων των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια χούφτα ανθρώπων, μια χούφτα λιμενικών συναδέλφων, οι οποίοι δίνουν μια μάχη άνηση με την καθημερινότητα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο πολύπλευρο ρόλο που έχουν στην ακριτική μας περιοχή, που δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, είναι και η ασφάλεια της περιοχής και η φύλαξη των συνόρων. Δυστυχώς, όσες εκκλήσεις και αν είχαμε κάνει στην προηγούμενη ηγεσία μας, γιατί προσφάτως αλλάξαμε ηγεσία, δεν έγινε κάτι επί της ουσίας. Στην πραγματικότητα, ένας μικρός αριθμός συναδέλφων, οι οποίοι προωθήθηκαν στην περιοχή, προωθήθηκαν για να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν πολλά χρόνια στην περιοχή μας και θέλανε να κάποια στιγμή να βρεθούν στον τόπο τους. Οπότε η όλη αυτή διαδικασία των περσινών μεταθέσεων πάλι δεν άφησε πειραξία στην περιοχή για το λιμενικό σώμα. Δυστυχώς, εμείς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία σε μια ανισυμμάχη δίνουμε με τον χρόνο, με υπερεργασία, με δύσκολες συνθήκες. Τα Δωδεκάνησα σαν περιοχή είναι ιδιόρυθμα και ιδιότυπα. Δεν είναι όπως ούτε στη Μυτιλήνη ούτε στη Χίο. Έχουν ένα τεράστιο, καλύπτουν μια τεράστια ακτογραμμή με ένα τεράστιο σύμπλεγμα νησιών που αποτελείται από 15 νησιά με 17 λιμενικές υπηρεσίες, οι οποίες αντιλαμβάνεστε όταν λειτουργούν με 350 άτομα στην καλύτερη, δυστυχώς δεν είναι εφικτό. Τώρα με όλες αυτές εδώ τις συνδρομές που γίνονται στην ελληνική ακτοφυλακή, δηλαδή με τη Frontex, με τις ΜΚΙΟ, με το ΝΑΤΟ, με όλα αυτά εδώ, τι γίνεται? Δεν παίρνουν και αυτοί ένα βάρος της όλης επιχείρησης? Ή το επιφορτίζετε πάλι όλοι εσείς στις πλάτες σας και απλά έχετε περισσότερους επιτήρητές? Εμείς δεν έχουμε νιώσει μέχρι στιγμής κάποιος να μας αλαφρύνει τις πλάτες μας. Αλλά παρά αυτά θα ήθελα να πω ότι ξέχωρα το τι κάνει η Ευρώπη, εμείς είδαμε ότι μετά την τρομοκρατική ενέργεια που έγινε στο Παρίσι τους χειμερινούς μήνες, είδαμε την επόμενη μέρα ο Πρωθυπουργό τους να βγαίνει και να λέει ότι θα γίνουν 10.000 προσλήψεις ανθρώπων για την ασφάλεια της χώρας. Εμείς, παρότι βλέπουμε αυτό που γίνεται, γιατί το προσφυγικό στα Δωδεκάνησα δεν είναι υπόθεση πενταετίας, ξεπερνάει την 20ετία. Παρά αυτά, λόγω μνημονίου δεν μπορεί να γίνει καμία πρόσληψη παρά κάποιες πενιχρές που καταφέραν αυτή τη στιγμή να γίνουν, έτσι ώστε να ενισχυθεί ουσιαστικά το σώμα. Στην περιφέρεια ειδικά και στο Ανατολικό Αιγαίο που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Το παραδεχόμαστε όλοι μας ότι όλο το μεταναστευτικό ζήτημα, η αποκλειστική διαχείριση έχει πέσει στις πλάτες του λιμενικού σε πρώτη φάση και στη συνέχεια της αστυνομίας. Αυτή είναι η αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διαχείριση όλου αυτού του ζητήματος, παρόλο που ο όγκος που ήταν πέρυσι, που κατά το 2015 ο όγκος των μεταναστών που φτάσαν στην περιοχή μας ήταν δυσανάλογος με τις δυνατότητές μας. Προσπαθήσαμε, όπως είπε και ο κύριος Σαμαράς προηγουμένως, υπερβάλαμε αυτό για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Το στενάχωρο βέβαια είναι ότι θεωρούμε ότι δεν έχουν γίνει απαραίτητες κινήσεις τόσο ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και να μπορέσει πλέον και οι περιοχές και τα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα. Εμείς είχαμε πει, το λέγαμε και πέρσι, ότι η Δωδεκάνησος έχει μια ιδιομορφία. Δεν είναι όπως είναι η Μυτιλήνη, η Σάμος, η Χίος. Τα Δωδεκάνησα δυστυχώς, λόγω της νησιωτικότητας και της μετατόπισης των ροών από νησί σε νησί κάθε χρόνο, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, για παράδειγμα, πρόπερσι είχαμε τεράστιο ζήτημα στην Τήλο.
Φέτος στην Τήλο. Φέτος, ναι. Φέτος έχουμε στο Καστελόριζο, στη Σίμη, στη Ρόδο, στην Κο, στη Λέρο. Αλλάζουν συνεχώς στα νησιά τα οποία έχουμε το μεγάλο αριθμό αφίξεων και γι' αυτό είναι δύσκολη και η αντιμετώπιση του όλου ζητήματος. Βλέπουμε ότι δημιουργούνται κάποιες δομές, όπως είπατε προηγουμένως, στην Κο, μια και αναφερθήκατε, το hot spot, και σε άλλα νησιά φυσικά της Παραμεθωρίου, του Ανατολικού Αιγαίου. Το θέμα είναι, είδαμε κάποιες αντιδράσεις και από τις τοπικές κοινωνίες και στα μικρά νησιά βλέπουμε σιγά σιγά ότι αρχίζουν και αντιδρά ο κόσμος γιατί έχει φτάσει στα όρια του. Αυτό δεν έχει να κάνει ούτε ότι είναι αφιλόξενοι που έχουν ακουστεί διάφορα, ούτε ότι, γιατί ακουστήκαν και βαριές κουβέντες όπως προσπαθούν οι νησιώτες να κερδοσκοπήσουν σε βάρος των μεταναστών. Αυτά θεωρώ ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αν υπάρχουν τέτοια περιστατικά είναι τόσο πολύ μικρά τα οποία δεν πρέπει να τα διωγγώνουμε και ούτε είναι άξια να τους δώσουμε σημασία. Ξέρουμε ότι η περιοχή μας είναι μια κατεξοχήν τουριστική περιοχή. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους, σίγουρα θα εξεγερθούν και θα αντιδράσουν. Καλό θα είναι λοιπόν να γίνουν όλες αυτές οι κινήσεις και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, να το προλάβουμε και όχι να τρέχουμε πίσω από το πρόβλημα. Πώς μπορούμε να το προλάβουμε, έτσι κατά τη γνώμη σας, έχετε... Υπάρχουν τρόποι να το προλάβουμε. Θεωρώ παράδειγμα ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε στο Καστελόριζο παράδειγμα που φέτος μέχρι τώρα το πρώτο δίμηνο του 2016 έχουν φτάσει περίπου 3.000 μετανάστες, να τους αφήνουμε αυτούς τους ανθρώπους όταν έχουμε 100 κατοίκους στο Καστελόριζο να αφήνουμε να είναι 1.000 μετανάστες πάνω στο νησί. Θα πρέπει άμεσα να, δεν ξέρουμε ποιο τρόπο, με σκάφη της Frontex, με σκάφη της γραμμής, να φεύγουν αυτοί οι μετανάστες άμεσα προς την ηπειρωτική χώρα. Δεν μπορούν τα νησιά, ιδιαίτερα τα μικρά νησιά, να αντέξουν αυτή την επιβάρυνση. Είναι και επικίνδυνο και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί όταν βλέπουμε, δημιουργούμε δηλαδή hot spot τα νησιά,